Ο χρόνος περιορίζει και αν έχουμε, θα κάνουμε ερωτήσεις στο τέλος, λέω στους κυρίους συμπρόεδρους, γιατί έχουμε λίγο πολύ καθυστερήσει. Οπότε να προχωρήσουμε στον επόμενο ομιλητή, στο κύριο με θέμα πολυαγγειακή νόσος, οξύ του μυοκαρδίου, σύγχρονη αντιμετώπιση, από τον κύριο Πλατογιάννη, που είναι ειδικευόμενος καρδιολογίας στην Καρδιολογική Κλινική Τρικάλων. Κύριε Πλατογιάννη. Καλησπέρα και από μένα. Θα προσπαθήσω να μην καταχράσω το χρόνο σας για να τρέξουμε, γιατί καθυστερήσαμε. Μια μόνο διόρθωση. Είμαι σχεδόν τελειωμένος δικαιωμένος και είμαι τώρα στην Αθήνα. Δεν είμαι στα Τρίκαλα. Απλώς στα Τρίκαλα πηγαίνω λόγω του διδακτορικού μου. Τώρα, για την πολυαγγειακή νόση στο στέμι, ποια είναι η σύγχρονη αντιμετώπιση? Γνωρίζουμε από όλες τις οδηγίες και από τις πιο πρόσφατες ότι σαφώς η αγκιοπλαστική είναι η επέμβαση επιλογής σε αυτούς τους ασθενείς, τόσο η primary, ακόμα και σε ασθενείς όμως που δεν είναι δεν μπορούν να πάνε σε νοσοκομεία τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν ως primary, ακόμα και η γρήγορη θρομβόληση είναι να έχει ένα σαφές όφελος. Έτσι, από το 2017, πάνω όμως στην πλήρη επαναγκύρωση, υπήρξε μια τάση προς την αντιμετώπιση και των μυενοχών βλαβών, κυρίως δημοσιευόντας τις μελέτες από την Galpit και την Coopera Acute. Δεδομένα τα οποία στηρίχθηκαν και στο revision του Vascularization του 2018, που συνέστησε την αντιμετώπιση σαν ρουτίνα και των μυενοχών βλαβών, σαν διόρθωση πριν την έξοδο από το νοσοκομείο. Και σε in-text σχόλιο ότι οι ασθενείς που είναι ασθενείς με στένη αλλά δεν έχουν καρδιογενές σοκ, η αντιμετώπιση βλαβών, οι οποίες φαίνονται να είναι ασταθείς αγγειογραφικώς έχοντας υλικό ή σαν εικόνα συμβατή με ρήξη πλάκας, ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν και στον ίδιο χρόνο. Και με τα δεδομένα από την Galpit Shock, οι ασθενείς με καρδιογενές σοκ δεν αντιμετωπίζονται έχοντας μία ανοχές βλάβες, δεν τις αντιμετωπίζουμε ως ρουτίνα στο ίντεξ της primary αγκιοπλαστικής. Θα δούμε αργότερα ποιο είναι το πλάνο σε αυτούς τους ασθενείς. Άρα, ποιες είναι οι κύριες ερωτήσεις που έχουμε να απαντήσουμε σε αυτούς τους ασθενείς? Είναι να τους αντιμετωπίσουμε τις μυενοχές βλάβες ή όχι? Αυτό είναι σαφές και από το 2017 μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει κάτι, τις αντιμετωπίζουμε. Ποια όμως είναι ποιος είναι ο βέλτιστος χρόνος για να τις αντιμετωπίσουμε αυτές τις βλάβες, και αν τις αντιμετωπίσουμε, τις αξιολογούμε αγγιογραφικά, τις αξιολογούμε λειτουργικά βάσει του FFR ή κάνουμε συνδυασμό αυτών των τεχνικών? Υπάρχει μεγάλη σειρά από μελέτες, με τη μεγαλύτερη από αυτές, που την Gobleed, που είναι ευρέως γνωστή, δημοσιεύτηκε το πρόσφατα πριν ένα χρόνο, το 2019, και είχε και τη μεγαλύτερη σειρά ασθενών. Όλες οι μελέτες αξιολόγησαν βλάβες οι οποίες ήταν αγγιογραφικώς 50-50%. Κάποιες χρησιμοποίησαν το FFR σε κάτω βλάβες, κάποιες όχι, κάποιες χρησιμοποίησαν μόνο το FFR σε βλάβες που είναι πάνω 50%. Η αναβαρχίδα όμως όλων των μελετών ήταν η Complete, η οποία έδειξε σαφώς ότι η πλήρης επαναγγείωση και των μη ενοχών βλαβών μειώνει τον καρδιακό θάνατο, κυρίως μειώντας την δημιουργία νέου εμφράγματος ή των βλαβών τα οποία έχουν να κάνουν με ανάγκη επαναγγείωσης. Ήταν μεγάλη σειρά ασθενών, ήταν περίπου 4.000 ασθενείς, και οι μη ένοχες βλάβες ήταν σε όλα τα αγγεία και με μεγάλη ποσοστό από αυτά και στον πρόσθετο κατιόντα. Την επόμενη χρονιά γίνεται αυτό είναι ένα σχετικά πρόσφατο review που είναι πάλι στα πλαίσια της αξιολόγησης αν θα επαναγγειώσουμε πλήρως ή όχι τους ασθενείς με στέμι. Αξιολόγηση αν μειώνει τον καρδιακό θάνατο και αν υπάρχει ετερογένεια στο αν στηριχθούμε στην bullseye αξιολόγηση της βλάβης ή αν χρησιμοποιήσουμε και τη λειτουργική αξιολόγηση των στενώσεων. Φάνηκε, συμπεριλαμβανομένης και της Complete, ότι είναι σαφές το όφελος στον καρδιακό θάνατο. Και συγκρινόμενο με χρησιμοποιώντας και τον καρδιακό θάνατο σαν κριτήριο, αλλά και το νέο έμφραγμα, είναι ακόμα καλύτερο το όφελος της πλήρους επαναγκύρωσης. Ενώ επειδή ένα μικρό σχόλιο, αν και δεν υπάρχουν πολλά δεδομένα, γιατί ουσιαστικά η Dunham Primult είναι αυτή που έβαλε τους ασθενείς με πάνω 50% βλάβες και FFR παθολογικό, ενώ υπήρχαν και κάποια δεδομένα και από την Complete, είναι σαφές το όφελος των αγγειογραφικών σημαντικών βλαβών αιμοδυναμικά στην επιβίωση των ασθενών,
και μια τάση στο FFR, αλλά γενικά δεν μπορούμε να κάνουμε αξιόπιστο σχόλιο, γιατί δεν είναι πάρα πολύ ασθενής. Τι μας είπε λοιπόν η μετανάλυση αυτή? Μας είπε ότι, στηριζόμενη κατά κύριο λόγο στην Complete, ότι η επαναγκύρωση των μη ένοχων βλαβών μπορεί να γίνει, δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει πριν την έξοδο του νοσού ασθενούς από το νοσοκομείο, μπορεί να γίνει και μετά την έξοδο του νοσού ασθενούς, και χρησιμοποιώντας το όριο που χρησιμοποιήσει η μελέτη τις 45 μέρες, χωρίς να υπάρχει σαφής διαφορά στην εμφάνιση νέων συμβαμάτων σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ενώ οι ασθενείς οι οποίοι εμφάνισαν κάτι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα του μεγίστου των 45 ημερών ήταν κυρίως, οφειλόταν κυρίως στη σοβαρότητα και τη βαρύτητα του στέμι και όχι στις μη ένοχες βλάβες. Ενώ έχουμε οριακά δεδομένα για το αναφορικά, άμα μπορούμε να αξιολογήσουμε τις βλάβες βάσει του FFR της αγγιοπλαστικής ή της αγγιογραφικής εικόνας και μόνο. Ένα μόνο σχόλιο είναι ότι χρησιμοποιώντας το FFR μπορεί να γλιτώσουμε αγγιοπλαστικές και μέταλλο σε πολλά αγγεία ή σε πολλούς κλάδους, πράγμα το οποίο είναι προς όφελος του ασθενούς. Και ένα σχετικά, ανατρέπω τη βιβλιογραφία, ένα σχετικά πολύ πρόσφατο review στο Nature, το οποίο είναι πριν 20 μέρες, που πάλι αξιολογεί την πλήρη μη επαναγκύρωση σε ασθενείς. Είναι σαφές ότι τόσο στα MASES, όσο στον καρδιακό θάνατο και στο έμφραγμα και στο unplanned vascularization, αυτά είναι δεδομένα την acuity, είναι σαφές το όφελος της πλήρης επαναγκύρωσης. Δεδομένα τα οποία στηρίζονται και στην Compare Acute. Κατά κύριο λόγο σε όλα, αλλά στατιστικά σημαντικά στο repeated vascularization και στα MASES. Και ένα ενδιαφέρον αλλά λογικό συμπέρασμα είναι το εναπομείνον syntax score μετά τις αγγιοπλαστικές, όπου προφανώς όσο μεγαλύτερο είναι το syntax score, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα θανάτου και MASES σε τους ασθενείς που αντιμετωπίζουμε επεμβατικά και τους επαναγγιώνουμε. Άρα, τι συνέστησε στο review? Το review συνέστησε ότι η πλήρης επαναγκύρωση σαν stage procedure βελτιώνει τα αποτελέσματα και κυρίως μέσω της μείωσης της ανάγκης επαναγκύρωσης σε οξία φάση ή του εμφράγματος και του καρδιακού θανάτου. Ότι το βέλτιστο χρονικό διάστημα στο οποίο διορθώνουμε τις μη ένοχες βλάβες σε ασθενείς που δεν έχουν καρδιογενές σοκ, αν και μας έχει δώσει ένα μεγάλο περιθώριο complete, δεν είναι σαφές, δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς ποιο είναι. Σίγουρα μπορούμε να ξεπεράσουμε μέσω αυτών των δεδομένων που έχουμε την τελευταία διετία τις οδηγίες του 2018, θεωρώ, που είναι σαν πρώτη έξοδο, το εξέξοδο του νοσοκομείου. Και στους ασθενείς οι οποίοι έχουν καρδιογενές σοκ, αντιμετωπίζουμε σαφώς μόνο την ένοχη βλάβη. Και αν οι ασθενείς σταθεροποιηθούν αιμοδυναμικά και φαρμακευτικά και υπάρχουν μη ένοχες βλάβες, μπορούμε να τους δούμε, να τους αξιολογήσουμε σε δεύτερο χρόνο και τους επαναγγείλουμε ό,τι σταθερή. Στον χρόνο, περίπου το 2019, συνεχίζει και παραμένει το όφελος από στην γκάλτρη σοκ στους ασθενείς με καρδιογενές σοκ. Ένα μικρό σχόλιο σε αυτούς τους ασθενείς που έχουν στέμι και καρδιογενές σοκ, ότι το ρίσκο θανάτου και οξέας νεφρικής βλάβης στις 30 μέρες είναι σαφώς μικρότερο σε αυτούς που αντιμετωπίζονται μόνο στην ένοχη βλάβη και όχι αντιμετωπίζοντας όλες τις βλάβες μαζί, πράγμα το οποίο ουσιαστικά ισχύει και το 2018 στις οδηγίες. Και ανατρέχοντας, αυτό δεν είναι ακριβώς μελέτη, είναι ένα registry κορεάτικο το οποίο ασχολήθηκε αξιολογώντας τον ένα χρόνο αν αντιμετωπίσουμε τις βλάβες σε ένα session ή σε πολλαπλά session, σε ασθενείς με στέμι και πολλαγγειακή νόσο. Εδώ φάνηκε σαφώς και η ολική θνητότητα και ο καρδιακός θάνατος και τα μέσης στο χρόνο του follow-up ότι ήταν σαφώς μικρότερο στους ασθενείς που κάναν multi-stage PCI και σε όχι σε single stage. Και ιδιαίτερα στους ασθενείς που είχαν καρδιογένες σοκ, που ήταν υψηλής κλάσης HILP και ότι αυτούς που είχαν νεφρική δυσλειτουργία εξ αρχής, ότι η multi-stage PCI ήταν καλύτερη από ό,τι να τους αντιμετωπίσουμε σε ένα χρόνο. Άρα, σαν καταληκτικό σημείο, σαν συμπέρασμα, καταλήγει ότι είναι προς όφελος του ασθενή να τους αντιμετωπίζουμε σε multi-stage, σε δεύτερο χρόνο, τις μη ένοχες βλάβες, και όχι σε πρώτο χρόνο. Και σαν υποσημείωση μας αφήνει να σκεφτούμε, γιατί υπήρχαν και στο pool των ασθενών αυτοί οι ασθενείς με χαμηλό ρίσκο, νεαροί ασθενείς, αιμοδυναμικά σταθεροί που έχουν χαμηλό κύλι και φυσιολογική σχετικά νεφρική λειτουργία, μπορούμε να σκεφτούμε να τους αντιμετωπίσουμε σε ένα χρόνο. Άρα τι μπορούμε να
κρατήσουμε σαν δεδομένα από όλο αυτό είναι ότι, ενώ μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 14 συγκεκριμένες μελέτες με ασθενείς με στέμι και κολαγιακή νόσο, χρησιμοποιήθηκαν και ανατομικά και λειτουργικά κριτήρια εκτίμησης της πλήρους επαναγκαίωσης. Η πλειονότητα αυτών των μελετών ανέδειξε σαφή συσχέτιση μεταξύ της μη πλήρους επαναμάτωσης και της αυξημένης συχνότητας δυσμενούς έκβασης. Το όφελος από την πλήρη επαναγκαίωση στη μείωση της καρδιακής θνητότητας εντοπίζεται στη μείωση κυρίως του ίνστανς στενόζησης και των νέων φραγμάτων. Και αν και είναι μικρό το ποσό των δεδομένων το οποίο έχουμε αριθμητικά για αυτούς τους ασθενείς, δεν παρατηρεί ιδιαίτερη διαφορά ανάμεσα στο FFR guide και στο IGO guide PCI σε αυτούς τους ασθενείς, των μη ανοχών βλαβών. Ενώ η πλήρης επαναγκαίωση κυρίως σαν stage procedure από την COMPLETE μας έδειξε ότι είναι λογική και αποδεικτή αντιμετώπιση των μη ανοχών βλαβών σε ένα εύρος μέχρι περίπου 45 ημέρες όσο ορίστηκε από τη μελέτη. Και στους ασθενείς με στέμι καρδιογενές σοκ, η επιδιόρθωση των μη ανοχών βλαβών συστήνεται να πραγματοποιείται αφού τους αξιολογήσουμε τους ασθενείς, αφού σταθεροποιηθούν φαρμακευτικά και κρίνουμε ότι οι μη ανοχές βλάβες πρέπει να επαναγγειωθούν. Τότε μπορούμε να τους φτιάξουμε εφόσον πάντα οι ασθενείς είναι σταθεροί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Πλατογιάννη. Νομίζω ότι ήταν μια εξαίρετη ομιλία. Σαφή τα μηνύματα που δόθηκαν. Ευχαριστώ, κύριε Πλατογιάννη, για την πολύ ωραία παρουσίαση. Οπότε προχωράμε στους δύο τρίτους. Έλα, Γιώργο. Δεν ξέρω ποιος παρουσίασε τον κύριο Πλατογιάννη, αλλά ήταν πολύ ωραία παρουσίαση. Στον επόμενο μιλητή και κάνουμε συζήτηση.